Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Pod Μαγειρικής. Είμαι ο Νικόλας Αγγελαρίου και μαζί σήμερα θα μαγειρέψουμε με τρία εκπληκτικά pop προϊόντα. Το αυγοτάραχο, το μελεκούνι ρόδου και θα κάνουμε και ένα ωραίο σαγανάκι με αρσενικό νάξου, το οποίο προσφάτως πιστοποιήθηκε ως pop προϊόν. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Αναγέννηση, κύριο Αριστίδη Ματζουράντο. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, κύριε Αριστίδη, πρωτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να δούμε ένα σχετικό βίντεο που αφορά το αυγοτάραχο και μετά θα κάνουμε μαζί τη συνταγή. Ωραία. Πάμε. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας που αποτελεί ένα ξέβαθο της θάλασσας από τις προσχώσεις του Αχελώου. Εκεί παράγεται και το ξακουστό αυγοτάραχο, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από τα ρηχευμένα αυγά ψαριών, όπως ακριβώς δηλώνει και η ετυμολογία της λέξης. Αυγό και τα ρηχεύω. Το προϊόν προέρχεται από τις οωθήκες του Κέφαλου, τις οποίες οι ντόπιοι επεξεργάζονται με αλάτι, κατόπιν τις υποβάλλουν σε ελαφριά ξύρανση και στην συνέχεια τις εμβαπτίζουν μέσα σε κερί για να διατηρηθούν αναλύωτες. Η εκλεκτή και χρυμπαρένια λιχουδιά με την ξεχωριστή νοστιμιά και το φίνο άρωμα συγκαταλέγεται στις γκουρμέ γεύσεις και ανάμεσα στις πρώτες επιλογές της απαιτητικής γαστρονομίας. Το αυγοτάραχο έγινε γνωστό στην Ευρώπη από τον Λόρδο Βίρονα που επισκέφθηκε το Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 1824. Λόγω της μοναδικότητάς του, το αυγοτάραχο δινόταν και ως πεσκέση που αφορούσε ποτό ή φαγητό. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και στην λογοτεχνία. Έχει αναγνωριστεί ως προϊόν ονομασίας προέλευσης από το 1996, δίνοντας τη θέση που του αρμόζει στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πολύ απλά. Φυσικά έχουμε αυγοτάραχο, θέλω να μου πείτε όλα τα μυστικά, παπαρδέλες, βασιλικό, λίγο βούτυρο, χυμό λεμόνι και ξύσμα από λεμόνι. Μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Θα ρίξω καταρχήν μέσα στο αλατισμένο νερό τις παπαρδέλες, όσο κάνουμε την υπόλοιπη επεξεργασία να είναι έτοιμες, να γίνονται δηλαδή, δεν θέλει και πολύ χρόνο. Νομίζω αυτές είναι αρκετές. Και πριν ξεκινήσω να βάλω την ποδιά μου, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για το αυγοτάραχο. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν, θα ήθελα να δείξουμε πώς καθαρίζεται. Θα σας δώσω ένα μαχαίρι, ναι, να μας μάθετε όλα τα μυστικά. Το αφήνω εδώ για να μην τσακωθούμε. Παρακαλώ. Είναι πολύ απλό. Για σας. Απλά κόβουμε. Να το βάλουμε εδώ πάνω, σε αυτή την επιφάνεια, ναι, να το δείξουμε. Αναλόγως τι. Εμείς τώρα θέλουμε να το ξύσουμε. Οπότε θέλουμε να βγάλουμε το κερί και να το τρίψω στο ζέστη. Εκεί να οπότε βγάλουμε να το κόψω λίγο πιο χοντρό κομμάτι. Χοντρό κομμάτι, ναι. Για να τριφτεί. Πώς θα τριφτεί. Και βγάζουμε το κερί. Ωραία. Βγαίνει εύκολα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Βλέπετε πόσο εύκολα είναι. Ναι, και μία μεμβράνη που έχει το ίδιο το αυγό, που συγκρατεί όταν είναι νοπό. Μάλιστα. Φυσική δηλαδή είναι αυτή η μεμβράνη, δεν είναι δηλαδή βέβαια, κάτι, βέβαια, δεν είναι πλαστικό. Όχι, ό,τι έχει επεξεργασία που έχει γίνει στο αυγοτάραχο, για να φτάσει σε αυτό εδώ το επίπεδο, είναι όλα φυσικά και από γενιά σε γενιά περασμένο. Αυτό το κερί είναι από μελίσια. Ναι, βέβαια. Είναι φυσικό, ε. Βέβαια. Κανονικά, όπως κάνουμε, σαν τα κεριά δηλαδή. Κερί από μελίση μόνο. Μάλιστα, από μυρίζει, γι' αυτό σας ρώτησα. Μυρίζει. Μάλιστα. Μέλι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Καταρχήν, να κάνω ένα ανακάτεμα εδώ. Βέβαια, πότε αναγνωρίστηκε σαν προϊόν pop, πόσα έχει χρόνια είναι. Έχει γύρω στα 3 χρόνια, 4. Α, προσφάτως. Ναι, και αυτό το κάναμε όχι για να κερδίσουμε κάτι. Ναι. Γιατί το κάνατε, αλήθεια. Για το γόητρο. Ναι. Για να σταματήσει η κοροϊδία, να ξέρουν ότι ο κόσμος ότι υπάρχει κάποιο αυγοτάραχο που είναι το συγκεκριμένο, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου.
και όχι οι τόνοι που πουλούνται, γιατί η ποσότητα που βγάζουμε στο Μεσολόγιο από τα άραγα, αν θα φτάνει τα 600 κιλά το χρόνο. Ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλη για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Όχι. Οπότε θέλαμε να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να βρει το αυγοτάραχο το κανονικό. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αριστίδη, τώρα. Εγώ θα βάλω λίγο νερό μέσα στο τηγάνι μου, γιατί αυτό το νερό έχει άμυλο από τις παπαρδέλες. Σχεδόν μισό φλιτζάνι, γιατί ξατμίζεται γρήγορα. Θα προσθέσω μέσα χυμό από λεμόνι. Θα είναι αρκετά όξινη η σάλτσα μου και λίγο ξύσμα. Θα βάλω το αυγοτάραχο. Θα ήθελα εδώ να πω, κύριε Αριστίδη, ότι από τη δεκαετία του 90 έχει αναγνωριστεί ως προϊόν, προϊόν. Απλά από το 2013 άρχισε να παράγεται να είναι σε παραγωγή. Ακριβώς. Πιο έντονα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ψιλοκόψω και λίγο βασιλικό. Καλά έχει μυρίσει το ψάρι τώρα. Τα αυγά του ψαριού είναι αυτή η οσμή. Τη φαντάζομαι σε συνδυασμό με το βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο που θα προσθέσω μετά. Είναι γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Εγώ ασχολούμαι με το ψάρεμα, γιατί το αυγοτάραχο είναι ένα προϊόν που βγαίνει από το ψάρεμα, έτσι. Βέβαια. Από παιδί, από 14 χρονών. Από 14, Επαγγελματικά από 14. Δεν ρωτάω πόσο είστε τώρα. Απλά θέλω να μου πείτε, από ποιο ψάρι προέρχεται? Είναι από το κέφαλο. Κέφαλος, Η μπάφα που λέμε. Mm-hmm. Η μπάφα βγαίνει στην αγορά, μπάφα, στο Θεοπολείο. Αυτό το ψάρι που είναι ο κέφαλος, που είναι ανοιχτός. Mm-hmm. Έχει αφαιρεθεί το αυγοτάραχο. Μόνο στο Μεσολόγιο συναντάμε αυτά τα ψάρια? Όχι. Τα ψάρια όχι. Αυγοτάραχο Μεσολογίου όμως μόνο στο Μεσολόγιο. Γιατί και αυτό είναι ένα προϊόν και αυτό που έχει ο κάθε τόπος. Εμείς έχουμε το ψάρι και τα αυγοτάραχο. Ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο θα έλεγα delicatessen. Θεωρείται κανονικό χαβιάρι. Εντάξει. Και superfood. Μου έχουν πει να το τρώω με μέτρο. Δεν ξέρω γιατί. Έχει, λέει, παρενέργειες. Γίνεσαι καρπερός. Έχω 5 παιδιά, εγώ και 3 εγγόνια. Εντάξει, παράδειγμα. 5 παιδιά, Εγώ όταν. Πολλά παιδιά. Όχι. Όταν ξεκίναγα και το πρώτο αυγοτάραχο που έπιανα κάθε χρόνο, ναι, θα το έτρωγα μόνο εγώ με ψωμί. Ολόκληρο. Όμως. Μάλιστα. Τέτοιο μπαστούνι, ολόκληρο. Θα γίνω πολύτεχνος, μου φαίνεται. Βέβαια, εμείς δεν το μαγειρεύουμε ποτέ το αυγοτάραχο, έτσι. Είστε από γενιά σε γενιά, ναι, ψαράς και παραγωγός. Ναι, από τον πατέρα μου. Ναι, και έτσι μαθαίνετε και. Ας πούμε, πώς θα φτιάξουμε τα αυγοτάραχο από γενιά σε γενιά. Εγώ το μάθα στο γιο μας, ας πούμε, τώρα. Mm-hmm. Δεν πολύ ασχολούμαι να το κερώσω, να το φτιάξω. Το φτιάχνει αυτός. Έχει ενδιαφέρον. Έχει. Γιατί έχουμε συναντήσει πολλούς παραγωγούς που τα παιδιά τους δεν θέλουν να ακολουθήσουν. Εντάξει, από τα 3 αγόρια που έχω, ο ένας είναι και αυτός αναγκαστικά στο λιβάδι. Γιατί είναι και αυτή μια δύσκολη δουλειά πολύ που κάνουμε. Mm-hmm. Και δεν είναι και τόσο οικονομικά, ας πούμε, δεν αποδίδει κέρδη τόσο πολλά. Mm-hmm. Και... Όσο λοιπόν είμαστε εδώ, εγώ βλέπετε θα προσθέσω κι άλλο νερό, δηλαδή όσο μέχρι να γίνουν τα ζυμαρικά μου που είναι έτοιμα, να συνεχίζει ο βρασμός εδώ με το άμυλο, γιατί όσο βράζει αυτό μου βγάζει ακόμα περισσότερο άμυλο. Πείτε μου όμως ποια εποχή ψαρεύετε. Το αυγοτάραχο, το αυγοτάραχο βγαίνει από 15 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αν είναι λίγο καλός ο καιρός όπως φέτος, το 19 μάλλον, θα κρατήσει και τον Οκτώβριο λίγες μέρες. Mm-hmm. Μόλις θα χαλάσει ο καιρός, θα μπει ο χειμώνας, ας πούμε, για τα καλά, σταματάει. Mm-hmm. Η διαδικασία είναι απλή. Θα πιάσουμε το ψάρι, θα το ανοίξουμε στην κοιλιά, θα βγάλουμε το αυγό όπως είναι νουπό. Θα βγάλουμε το αίμα που έχει δύο πλευρίτσες που είναι λίγο αίμα. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στο αλάτι. Αναλόγως στο μέγεθος, mm-hmm, το κάθε αυγοτάραχο που έχει, ας πούμε, αυτό μπορεί να κάτσει 4 ώρες στο αλάτι, που είναι λίγο πιο μεγάλο. Ναι. 4 ώρες, Ναι, ή 3, αναλόγως στο μέγεθος, γιατί βγαίνουν και πιο μικρά και πιο μεγάλα. Και μετά η διαδικασία, το βάζουμε στο αλάτι. Θα τα αφήσουμε να στεγνώσει μετά στον αέρα. Okay. Ναι. Άλλες 3-4 μέρες, πόσο θέλει. Έχουμε μια κατσαρόλα όπως είμαστε τώρα εδώ, με κερί. Ναι. Κερί γνήσιο, έτσι, όχι αυτό που έχουμε στις όπως είπαμε και πριν. Από μελίση. Από μελίση. Ναι. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε το κερί πιο ακριβό από το μέλι. Άντε. Από το μέλι. Αλήθεια. Σοβαρά. Ναι.
θα βάλουμε λίγο νερό και το κερί, θα λιώσει το κερί, ναι, και όταν θα φτάσει σε μια θερμοκρασία χωρίς θερμόμετρο, απλά εμείς εμπειρικά, από εμπειρικά, θα το βουτήξουμε μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι συγκεκριμένα ή τρεις ή τέσσερα χέρια. Στην ουσία το λέει και η λέξη αυγό, τάραχο. Και τάραχο. Τα ριχεύεται. Ναι. Ναι. Τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Έτσι όπως είναι με την υγρασία θα τα ρίξω μέσα στο τηγάνι. Μην φοβάστε. Θα βάλω λίγα ακόμα. Και μετά θα ρίξω λίγο αυγοτάραχο ακόμα. Θα αφήνω πάνω για να ομογενοποιηθούν τα υλικά όλα. Βλέπετε ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει πολλά υλικά, γιατί ήθελα να αναδείξω τη γεύση που βγάζει το αυγοτάραχο. Με λίγο λεμονάκι και το ξύσμα του. Αυτό ισχύει και για τα ψάρια τα δικά μας. Όσο πιο απλό, τόσο πιο ωραίο. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις τη γεύση που θες να φας. Τι ιδιαίτερο έχουν οι λιμνοθάλασσες της περιοχής εκεί, με τα ωραία τα σπιτάκια αυτά που έχουμε δει κατά κύριο σε διάφορες εικόνες. Αν δεν είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα στην Ελλάδα, είναι 50-60 χιλιάδες στρέμματα. Το συγκεκριμένο το Ιβάρ που έχουμε εμείς, η Κρίσοβα, είναι 18.000 στρέμματα. Τι λέτε. Δεν πέφτει ούτε μία σταγόνα γλυκό νερό μέσα. Ναι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Φαντάζομαι για την οστιμιά των ψαριών και για πόσο καθαρά είναι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όλα τα ποτάμια, όλα αυτά, φέρνουν ένα σωρό φερτά τέτοια. Είναι ο τόπος. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Πάντως, πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε από αυτόν τον τόπο. Πολύ κάθε τυχεροί. Γωνιά της Ελλάδας έχει και τις ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, το ξέρουμε αυτό, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή συναντούμε ανθρώπους που έρχονται, μας λένε τα μυστικά όλων αυτών των πιστοποιημένων προϊόντων. Και εγώ δεν ξέρω, αλλά γίνομαι κάθε φορά ακόμα και πιο περήφανος για όλα αυτά τα καλά και όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει η Ελλάδα μας. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το πιάτο μας με λίγο αυγοτάραχο. Γιατί είναι ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης συνταγής. Μου λέτε να σταματήσω, για να δω. Δεν θα μου πείτε ποτέ. Θα το βάλω όλο. Και νομίζω ότι εδώ έπρεπε να σταματήσω. Μαγεία. Έχει τώρα το λιμονάκι του, έχει το βασιλικό, έχει το αυγοτάραχο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Φρέσκες παπαρδέλες με αυγοτάραχο μεσολογγίου. Τα υλικά για 4 μερίδες είναι: ένα πακέτο παπαρδέλες, 100 γραμμάρια αυγοτάραχο μεσολογγίου, 2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας βασιλικός ψιλοκομμένος, 1 λεμόνι ξύσμα και χυμό, αλάτι, πιπέρι. Κυρία Αριστίδη, μου κάνετε την τιμή να δοκιμάσετε πρώτος αυτή την τόσο απλή, αλλά δοκιμάσω. Γευστική θεωρώ μακαρονάδα που έκανα. Να δοκιμάσω και λίγο αυγοτάραχο. Να δείτε πώς είναι. Κάποια άλλη ιδιαίτερη συνταγή. Εμείς καμία. Καμία. Σκέτο. Αυτό πώς σας φάνηκε. Ωραίο είναι. Όπως είναι το σκέτο δεν είναι. Λοιπόν, από τότε που πιστοποιήθηκε ως προϊόν, έχει αυξηθεί η ζήτηση? Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τη ζήτηση, γιατί σας είπα πάλι ότι είναι τόσο λίγο το προϊόν που για να φας αυγοτάραχο μεσολογγίου πρέπει να έχεις γνωστό εμένα, άλλο μεσολογγίτη ψαρά που είναι στα Ιβάρια ή ψαρά απλό με το που πηγαίνει. Μόνο έτσι τρως αυγοτάραχο μεσολογγίου. Ναι. Το να πας κάπου να αγοράσεις σε σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, και γι' αυτό δεν γράφω καμία ετικέτα. Κοίτα το. Αυγοτάραχο μεσολογγίου. Και από πού είναι όλα αυτά? Α, δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάντως αυγοτάραχο μεσολογγίου δεν είναι. Πώς το ξεχωρίζουμε? Δεν ξεχωρίζεται. Δεν ξεχωρίζεται. Ωραία, να κοίτα την ετικέτα, να γράφω αυγοτάραχο μεσολογγίου. Ναι, αν δεν γράφω μεσολογγίου. Γιατί πλέον την τα πράγματα έχουν γίνει έτσι που όλα τα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται από πού είναι και όλα. Βέβαια, τα προϊόντα. Βέβαια, αλλά αν έχω εγώ δύο προϊόντα εδώ, το ένα είναι αυγοτάραχο μεσολογγίου και ένα άλλο το οποίο δεν είναι. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε? Θα το ξεχωρίσεις με τη γεύση, μόλις το φας. Ναι. Τι διαφορετικό έχει γεύση? Καταρχήν δεν θα έχει αυτό το χρώμα. Κοίτα πώς είναι το χρώμα. Είναι σχεδόν ένα χρόνο αυτό το αυγοτάραχο. Ναι. Είναι το 19. Ναι. Και το χρώμα του είναι όπως όταν βγήκε. Δεν το αλλάζει, άλλο δηλαδή θα είναι πιο μαύρο. Πιο μαύρο. Όσο οριμάζει δηλαδή, σκουραίνει. Όσο οριμάζει, σκληραίνει. Σκληραίνει. Οπότε αλλάζει και το χρώμα του. Λίγο, ελάχιστα σε αυτό το αυγοτάραχο. Όχι, στο άλλο. Το μαύρο δεν είναι χαλασμένο.
Α, μάλιστα. Να, αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Κύριε Αριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμες και ωραίες οι πληροφορίες που μου δώσατε. Είναι άλλο ένα pop προϊόν, πιστοποιημένο, από την Ελλάδα μας, που έρχεται από το Μεσολόγγι. Και με πολύ κόπο. Με πολύ κόπο και σίγουρα με πολύ αγάπη. Από με αγάπη, το βλέπω στα μάτια πάρα σας. Πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Και εγώ, χάρηκα. Σε μια κατσαρόλα με ελατισμένο νερό, βράζετε τις παπαρδέλες. Παίρνετε ένα φλιτζάνι από το νερό που βράσατε τα ζυμαρικά και ρίχνετε στο τηγάνι μαζί με το χυμό λεμονιού και το ξύσμα του λεμονιού και το βασιλικό. Αφαιρείτε το κερί που περιβάλλει το αυγοτάραχο και τη μεμβράνη και το τρίβετε στο ψηλό του τρίφτη, το ρίχνετε στο τηγάνι. Προσθέτετε πιπέρι και ανακατεύετε προσεκτικά. Σερβίρετε και πασπαλίζετε με το υπόλοιπο αυγοτάραχο. Να κάνουμε ένα σαγανάκι με αρσενικό νάξου και μια γλυκόξινη σάλτσα. Το αρσενικό νάξου προσφάτως πιστοποιήθηκε ως pop προϊόν. Είναι ένα κεφαλοτήρι στην ουσία. Είναι χαρακτηριστικό το μαύρο περίβλημα που έχει εξωτερικά. Είναι τυρί το οποίο είναι και γλυκό και αλμυρό και πικάντικο. Εγώ βέβαια έχω βγάλει το περίβλημα, αλλά μέχρι να ξεκινήσω τη διαδικασία θα ήθελα να δούμε ένα σχετικό βίντεο για το τόσο ωραίο και νόστιμο τυρί της νάξου. Η Νάξος είναι το νησί όπου η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα ορεινά παραδοσιακά χωριά και οι όμορφες παραλίες θα μπώνουν τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Το αναπάντεχο όμως έρχεται από τα φημισμένα τοπικά προϊόντα και την εκπληκτική κουζίνα του νησιού, στην οποία προσθέθηκε πρόσφατα άλλο ένα προϊόν. Και με τη βούλα Ευρωπαϊκό Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης έγινε το αρσενικό νάξου, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενέταξε επίσημα στο Μητρό των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης το 2019. Το αρσενικό, σύμφωνα με την λαϊκή μας παράδοση, είναι γνωστό τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα. Πήρε αυτό το όνομα για τις ιδιότητές του, σκληρό και δυνατό τυρί, και για να το ξεχωρίζουν οι τυροκόμοι από την μυζήθρα, το θηλυκό τυρί που γίνεται επίσης από εγωπρόβιο γάλα. Το αρσενικό νάξου έχει έντονη, πικάντικη, ευχάριστη, αλμυρόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οφείλονται στην χρησιμοποίηση των ενδυμικών φυτικών ειδών της χλωρίδας για τη διατροφή των ζώων, προσδίδοντας στο γάλα και στο παραγόμενο αρσενικό νάξου την έντονη, ευχάριστη γεύση και το πλούσιο άρωμα, όπως και σε όλα τα ιδιαίτερα προϊόντα της νάξου. Έχω βάλει εδώ το τηγάνι μου με ελαιόλαδο να ζεσταίνεται και θα ξεκινήσω τη διαδικασία ανακατεύοντας το αλεύρι με την πάπρικα. Έχω ένα μπολ εδώ, θα ρίξω μέσα την πάπρικα και θα ανακατέψω. Στο άλλο μπολ θα ρίξω τα αυγά, θα τα χτυπήσω ελαφρώς με ένα σύρμα. Θα ήθελα να πω ότι το αρσενικό νάξου παράγεται κυρίως τον Δεκέμβρη μέχρι το Μάιο. Είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως σας είπα, έχει πιστοποιηθεί τους τελευταίους μήνες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ, στο επόμενο μπολ, θα ανακατέψω τα σουσάμια μου, μαυροκούκι και λευκό σουσάμι. Θα κάνω ένα μείγμα, θα πανάρω στην ουσία το αρσενικό νάξου με αυτό εδώ το μείγμα που έκανα με τα σουσάμια. Πάμε να ανάψουμε και το μάτι της κατσαρόλας και θα ρίξω μέσα ξύδι, κόκκινη σάλτσα για να κάνω την γλυκόξινη σάλτσα που θέλω. Θα προσθέσω ζάχαρη και χυμό πορτοκάλι.
Αυτό τώρα σε χαμηλή θερμοκρασία θα αρχίζει να πίζει, να ομογενοποιείται και στο τέλος με λίγο corn flour θα δέσω τη σάλτσα μου. Το αφήνω εδώ και το ξεχνάω. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το αρσενικό νάξου. Καταρχήν, περνάω πρώτα στο νεράκι να μου κολλήσει το αλεύρι με την πάπρικα που έχω βάλει εδώ. Τελευταίο στάδιο αυγό και μετά στο συνδυασμό με τα σουσάμια. Να κολλήσει καλά, είναι πολύ σημαντικό. Ξανά νερό, αλευράκι. Να καλυφθεί πολύ καλά με το αυγό για να μπορέσει να κολλήσει το σουσάμι. Την ιδιαίτερη ονομασία αρσενικού την έδωσαν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι και παραγωγοί της περιοχής, της Νάξου, γιατί είναι ιδιαίτερα δυνατό, αρσενικό δηλαδή, και σε γεύση και λιπαρά και όλα. Έχει αρκετή πρωτεΐνη, είναι ανθεκτικό στο χρόνο, γενικά είναι ένα σκληρό τυρί. Ωραία, αρχίζω να βάζω μέσα στο τηγάνι μου. Ήδη η σάλτσα μου αρχίζει και μοσχομυρίζει εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολη σάλτσα, δηλαδή μπορείτε να τη συνδυάσετε και με άλλα έτσι finger foods και πάρα πολύ εύκολη. Προσθέτω και αυτό, ανεβάζω λίγο το λάδι, τη θερμοκρασία εννοώ. Πάμε να γυρίσουμε τα τυράκια μας εδώ, να ψηθούν και από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στην Άξο και να μην δοκιμάσετε αρσενικό νάξου και φυσικά την περίφημη γραβιέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα προσθέσω και corn flour, το οποίο θα το ανακατέψω πρώτα με κρύο νερό για να διαλυθεί. Και η συνταγή, μόλις δέσει η σάλτσα μου, είναι σχεδόν έτοιμη. Ωραία. Το προσθέτω μέσα. Και αυτό το άμυλο θα μου δέσει τη σάλτσα. Όπως βλέπετε, κατευθείαν ομογενοποιήθηκε. Έκανε πιο πυκνή τη σάλτσα μου. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε ένα μπολάκι για να σερβίρω τη σάλτσα μου. Βλέπετε πόσο ωραία έχει πήξει. Μπορούμε να τη σερβίρουμε με spring rolls, με τηγανιτά λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Έχουμε φυσικά ένα πιάτο εδώ, με απορροφητικό χαρτί. Θα βγάλω το αρσενικό. Είναι ιδιαίτερα σκληρό τυρί. Ιδανικό για σαγανάκια, γιατί είναι ένα σκληρό τυρί, το οποίο δεν λιώνει, οπότε μπορούμε να το τηγανίσουμε. Σαγανάκι με αρσενικό νάξου και γλυκόξινη σάλτσα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 500 γραμμάρια αρσενικό νάξου κομμένο σε φέτες, 2 φλιτζάνια αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας καπνιστή πάπρικα, 1 φλιτζάνι σουσάμι, 2 κουταλιές της σούπας μαύρο σουσάμι, 3 αυγά, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη γλυκόξινη σάλτσα, 250 ml ξύδι, 250 ml χυμό πορτοκαλιού, 130 ml συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας σαλάτι, 2 κουταλιές της σούπας corn flour. Λοιπόν, έτοιμο το σαγανάκι μας. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε εδώ. Βουτάμε μέσα στη σαλτσούλα. Είναι ένα φανταστικό τυρί. Πικάντικο, όπως σας είπα. Βγάζει και μια γλύκα. Βέβαια, όλες αυτές οι γεύσεις σε συνδυασμό με τη γλυκόξινη σάλτσα απογειώνονται. Και μπείτε στη διαδικασία, πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό τυρί για να συνοδεύσει το τραπέζι σας. Για τη γλυκόξινη σάλτσα. Σε ένα κατσαρολάκι ανακατεύετε όλα τα υλικά εκτός από το corn flour, το οποίο το διαλύετε πρώτα σε λίγο κρύο νερό και μετά το προσθέτετε και αυτό με τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνετε το μείγμα να βράσει για 10 λεπτά. Σε ένα πιάτο ανακατεύετε το αλεύρι με την πάπρικα.
Αναμειγνύετε τα δύο είδη σουσαμιού, βουτάτε το αρσενικό πρώτα στο νερό, μετά στο αλεύρι και μετά το βυθίζετε στο αυγό. Τέλος, περνάτε το τυρί από τα σουσάμια και το αφήνετε στο τηγάνι για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Σερβίρετε με τη γλυκόξινη. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε ακόμα ένα προϊόν που μας έρχεται από την αγαπημένη Ρόδο. Μελεκούνι Ρόδου. Είναι αυτό εδώ το παστέλι, το οποίο είναι πιο χοντρό και πιο μαλακό. Μοιάζει με παστέλι, είναι πιο νόστιμο, αλλά είναι μελεκούνι. Πριν όμως ξεκινήσω τη διαδικασία, θα ήθελα να φωνάξω την Εμμανουέλα Φωτεινού, βιολόγο βιοχημικό. Σωστά. Σωστά. Τι κάνεις, χαίρομαι που σε ξανά έχουμε εδώ στην παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι μαζί σας. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Πάμε. Η Ρόδος, το νησί του Ηλίου, δεν φημίζεται μόνο για τις φυσικές ομορφιές του, τα τουριστικά ενδιαφέροντα και αξιοθέατα. Φημίζεται επίσης και για τα εκλεκτά γαστρονομικά της προϊόντα, όπως το μελεκούνι. Πρόκειται ίσως για το πιο γνωστό προϊόν της Ρόδου, το οποίο θα πάρει ο κάθε επισκέπτης του νησιού στις αποσκευές του. Αν και φαίνεται ένα απλό κέρασμα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα υγιεινό γλύκισμα. Για την παρασκευή του χρησιμοποιείται θυμαρίσιο μέλι, αποκλειστικά από τα νησιά της Δωδεκανήσου, φυσικό σουσάμι, ολόκληρα αμύγδαλα, ξυσμένο πορτοκάλι ή περγαμόντο και διάφορα μπαχαρικά ανάλογα με την περιοχή. Το μελεκούνι κόβεται σε σχήμα ρόμβου, είναι μαλακό και ελευθερώνει όλα τα αρώματά του τη στιγμή που το γεύεσαι. Πολλοί μπερδεύονται με την ονομασία του γλυκίσματος, η οποία στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τα δύο βασικά συστατικά του, δηλαδή το μέλι και το σισάμι. Τα σπόρια του σισαμιού, για την ακρίβεια, που στη Ρόδο τα αποκαλούν κούνες. Η λέξη κούνι ή κούνες προέρχεται επίσης από τα αρχαία ελληνικά και συγκεκριμένα από το κόκον, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει σπόρος. Ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, πιστοποιήθηκε στις 19 Δωδεκάτου του 2017. Εμμανουέλα μου, ξέρω ότι είσαι από τη Ρόδο. Σωστά. Πηγαίνεις τα καλοκαίρια. Κάθε χρόνο. Ναι. Και αν μπορώ και δεύτερη φορά, το επιδιώκω. Είναι πολύ ωραία η Ρόδος. Κάποια χρονιά δούλευα εκεί στη Λίνδο, σεζόν σε ένα ξενοδοχείο. Η Λίνδος είναι... Πραγματικά είναι παράδεισος. Αστέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, να πω τα πολύ απλά υλικά μας. Θα χρειαστώ μαρούλι, ντομάτες, μελεκούνι φυσικά Ρόδου, φιλέτα πορτοκαλιού, κρεμμυδάκι φρέσκο, θα βάλω μέσα μαϊντανό, άνηθο, δυόσμο και για να κάνω τη σως θα χρησιμοποιήσω λεμόνι, ελαιόλαδο, μουστάρδα και πιπέρι καγιέν. Είναι λίγο πικάντικο. Τέλεια. Και με όλα αυτά θα φτιάξω μία σαλάτα με πορτοκάλι και μελεκούνι Ρόδου. Ταιριάζει πολύ. Λοιπόν, θα κάνω πρώτα τη σως. Θα βάλω μέσα... Σ' αρέσουν τα πικάντικα? Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θα βάλω παραπάνω. Μουστάρδα. Μεγάλωσε με το μελεκούνι, το ξέρεις. Η αλήθεια είναι, σε εμάς τις χαρές μας δεν λείπει. Οι βαφτίσεις, γάμους είναι το νούμερο ένα κέρασμα που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλα μας τα βιώματα. Οι Ροδίτες το έχουμε στη ρουτίνα μας πολύ ενεργό το μελεκούνι, αλλά το έχουμε πολύ και σαν σνάκ. Δεν το χρησιμοποιούμε μόνο σε αυτές τις καταστάσεις, το έχουμε γενικά στην καθημερινή μας διατροφή σαν σνακ. Άλλοι έχουν την πάρα δημητριακών, εμείς έχουμε το μελεκούνι. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως βλέπεις, για να κάνω την βινεγκρέτ μου, ανακατεύω όλα τα υλικά με ένα κουτάλι, να ομογενοποιηθούν. Κάνεις ιδιαίτερα παρασκευάσματα με μελεκούνι ή απλά σκέτο? Η αλήθεια και εγώ στις συνταγές στις σαλάτες μου το χρησιμοποιώ πολύ. Α, αλήθεια. Και επειδή το μελεκούνι μέσα έχει και το ίδιο πορτοκάλι, mm-hmm, και μπαχαρικά, του πηγαίνει πάρα πολύ. Η σάλτσα πορτοκάλι που έχεις επιλέξει δένει τέλεια με το μελεκούνι. Σε τι διαφέρει από το παστέλι? Ας ξεκινήσουμε με το βασικό, ότι περιέχει μόνο μέλι, δεν έχει καμία άλλη γλυκατική ουσία. Πολύ σημαντικό. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι το κατατάσσει στο να είναι πολύ πιο υγιεινό από άλλα παστέλια ή από άλλα σνακ ζαχαρούχα. Mm-hmm. Έχει λοιπόν μόνο μέλι, έχει μόνο σουσάμι, αμύγδαλο καβουρδισμένο, πορτοκάλι και σε λίγα χωριά βάζουν και περγαμόντο, mm-hmm, και έχουν και κάποια μυρωδικά. Ή κανέλα, ή γαρίφαλο,
ή ένα μίξ και των δύο. Μπαχαρικά δηλαδή. Ναι, ναι. Γι' αυτό του δίνει και ένα ιδιαίτερο άρωμα. Δηλαδή το στο μελεκούνι λίγο ακούγεται πάντα πίσω και το γαρίφαλο και η κανέλα. Αυτό λοιπόν που το κάνει να ξεχωρίζει πάρα πολύ είναι ότι είναι πάρα πολύ άγνα τα υλικά του. Δεν ανεβαίνει πολύ ψηλή θερμοκρασία. Οπότε γι' αυτό κρατιέται και έχει και μία μαστιχωτή και ελαστική υφή. Και σίγουρα αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι και η αγάπη που φτιάχνεται. Γιατί αυτό που λέμε πάντα στο μελεκούνι, επειδή είναι συνδυασμένο με τις χαρές, με τους γάμους και τις βαφτίσεις, φτιάχνεται πάντα με τραγούδι, με πολύ ευχάριστο κλίμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το κάνει και να είναι και ξεχωριστό. Περνάει πολύ θετική πολύ ενέργεια. Πολύ θετική ενέργεια μέσα πολύ στο μελεκούνι. Λοιπόν, εγώ έκανα τη βινεγκρέτη εδώ και αρχίζω και προσθέτω τώρα όλα τα υλικά που έχω μέσα. Τέλεια. Έκοψα το μαρούλι, το χοντρόκοψα. Θα προσθέσω την ντομάτα μου, την οποία την έχω σε φετούλες. Θα βάλω μαϊντανό, ψιλοκομμένο, άνηθο. Θα ψιλοκόψω λίγο το δυόσμο. Και στη Ρόδο αγαπάνε πολύ όλα αυτά τα υλικά. Το δυόσμο και τον άνηθο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στη μαγειρική. Εσύ τι σαλάτες κάνεις? Τα πάντα. Τα πάντα. Πες καμιά ιδέα, ρε Μανουέλα, έλα, σε έχω εδώ. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα δημητριακά και τα όσπρια στις σαλάτες για να είναι ένα πλήρες γεύμα. Δηλαδή, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη σαλάτα να βάζουμε κάποιο δημητριακό ή κάποιο παξιμάδι, κάποιο όσπριο, έτσι ώστε να μην του λείπει καθόλου η πρωτεΐνη του. Mm-hmm. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί μια σαλάτα να είναι μια πλήρης αποκατάσταση ενός γεύματος. Όσπριο δηλαδή με μελεκούνι? Ναι. Ναι. Στο ρεβίθι, ας πούμε, για παράδειγμα, και στη φακή πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, μέσα σε μια τέτοια πράσινη σαλάτα να ενσωματωθεί και ένα όσπριο. Μάλιστα. Εγώ θα συνεχίσω τώρα εδώ βάζοντας μέσα το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Τα μελεκούνια. Εν μεταξύ, να σου πω ως σεφ ότι είναι ωραίο να βάζουμε μέσα στις σαλάτες μας υφές, οι οποίες άλλες φορές μπορεί να αντικατασταθούν από κρουτόνς, ξηρούς καρπούς. Στην παρούσα φάση θα βάλω το φανταστικό αυτό προϊόν. Θα βάλω μέσα πιπεράκι. Θα προσθέσω αλάτι. Προσθέτω μέσα και τα φιλέτα πορτοκαλιού. Τέλειο. Όπως τα περισσότερα γλυκά με ξηρούς καρπούς και μέλι, τα έχουμε συναντήσει στην αρχαία Ελλάδα. Σωστά, το ίδιο και το μελεκούνι, και από εκεί έχει πάρει και το όνομά του. Από το μέλε, που είναι από το μέλι, και το κούνι, που εμείς κούνες λέμε στη Ρόδο ακόμα και σήμερα την έχουμε κρατήσει αυτή τη λέξη, που είναι η σπόρη. Η σπόρη, Δηλαδή η λέξη κούνες τη χρησιμοποιούμε πολύ ενεργά ακόμα και τώρα. Λέμε τις κούνες από το καρπούζι, για παράδειγμα. Τις κούνες από το πεπόνι, έτσι, γι' αυτό το έχουμε κρατήσει ακόμα και τώρα το κούνα. Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι λέξη την οποία τη χρησιμοποιείτε. Στη Ρόδο χρησιμοποιείται ενεργά. Ναι, 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 ναι. Χρησιμοποιείται κανονικά. Η λέξη κούνες χρησιμοποιείται κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να σερβίρουμε τη σαλάτα. Μπορούμε μαζί με το μελεκούνι, όπως είπα, να προσθέσουμε και διάφορους άλλους ξηρούς καρπούς. Πέρα από τα αμύγδαλα που έχει μέσα το μελεκούνι, το ίδιο, θα μπορούσαμε να βάλουμε κουκουνάρι καμπορτισμένο, θα μπορούσαμε να βάλουμε φουντούκια, κάσιους. Τέλεια. Θα βάλω και τα φιλέτα μου από πάνω για να δώσουν την οξύτητα που θέλω. Μεταξύ, το μελεκούνι είναι προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Στο 2018. 2018. Ναι, είναι πάρα πολύ πρόσφατη η προσθήκη, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Γιατί είχαν αρχίσει και σε άλλες επαρχίες να κάνουν κάτι παρόμοια παστέλια, αλλά επειδή αυτό είναι μοναδικό και η αλήθεια κρατάει η ιστορία του πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κατοχυρώσει το όνομά του. Σαλάτα με πορτοκάλι, μελεκούνι Ρόδου και άνηθο. Υλικά: 2 πορτοκάλια, 3 μελεκούνια κομμένα σε κυβάκια, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 μαρούλι, 2 ντομάτες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό, 9 κουταλιές της σούπας παρθένο ελαιόλαδο, 6 κουταλιές της σούπας λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Παρακαλώ, αφού την ξέρεις, στη διαδικασία. Στη διαδικασία. Εντάξει, στην μπουκιά μου σίγουρα θα έχει μελεκούνι. Καλά, ξεκινάει με μελεκούνι, παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, δεν με νοιάζει τι έκανες. Δεν ξέρω αν χωράει μαρούλι. Δεν με νοιάζει τι έκανες εδώ πέρα. Εγώ να ξεκινήσουμε το δικό μας. Βέβαια. Είναι τέλειο και ο άνθρωπος του πάει πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το πορτοκάλι. Έλα, πάρε μια καλή μπουκιά, βάλε διάφορους συνδυασμούς μέσα. Λίγο πορτοκάλι, την ντομάτα και το μαρούλι. Να δοκιμάσω κι εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ τι έφτιαξα. Α, δεν θες, εντάξει. Εντάξει, ρε Μαρία. Δεν ξέρω αν φτάνει. Λοιπόν, μια χαρά φτάνει. Είναι δροσερή. Ο άνηθος. Καλοκαιρινή, πολύ ωραία. Ακόμα πιο έντονο.
Του πάει τρομερά ο άνηθος στη σαλάτα και δεν το είχα επιχειρήσει μέχρι τώρα να βάλω άνηθο έτσι εύκολα σε ουμή σαλάτα. Που είναι τέλειο. Από μόνο το σουσάμι είναι υπερτροφή. Έχει τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά που κατατάσσεται από τις top τροφές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην διατροφή μας. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το προτιμούμε. Και το μελεκούνι στην πραγματικότητα και τα 5 συστατικά του ενδείκνονται ως πολύ καλές πρώτες πηγές αντιοξειδωτικών. Δηλαδή και το μέλι και το σουσάμι και το αμύγδαλο και το πορτοκάλι και τα μπαχαρικά είναι όλα πολύ καλά αντιοξειδωτικά. Αυτό λοιπόν και το κάνει και να ξεχωρίζει πάρα πολύ σε σχέση με ένα άλλο ζαχαρώδες σνακ που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε κάποιον. Με μια ζαχαρούχα μπάρα δημητριακών που ήταν γεμάτη σε ζάχαρη. Αυτό δεν έχει τίποτα το οποίο να προκαλεί έξτρα οξείδωση στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Λέω να φάμε λίγο ακόμα και μετά να περάσουμε στο τραπέζι. Δεν θα πω όχι. Για να γίνει καλύτερη ανάλυση. Σωστά. Παρακαλώ. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύεται το λεμόνι, το πορτοκάλι, το ελαιόλαδο και τη μουστάρδα. Σε ένα μπολ προσθέτεται όλα τα υλικά της σαλάτας μαζί με τα μελεκούνια, το πιπέρι και το αλάτι. Περιχύνεται με τη σάλτσα. Ανακατεύεται και σερβίρεται βάζοντας επάνω στην κορυφή φιλετάκια πορτοκαλιού. Σαλάτα σε συνδυασμό με το μελεκούνι και είμαστε εδώ να το αναλύσουμε λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς για το βασικό συστατικό του που είναι το σουσάμι. Mm-hmm. Το σουσάμι είναι εκπληκτική τροφή όπως είπαμε και προηγουμένως. Θέλω να πω 2-3 πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει για το σουσάμι και το αποφεύγει πολύ στη διατροφή του ή θεωρεί ότι παχαίνει, ότι ενοχλεί. Mm-hmm. Το σουσάμι στην αντίστοιχη ποσότητα με το γάλα έχει πενταπλάσιο ασβέστιο. Mm-hmm. Που είναι συγκλονιστική μεγάλη διαφορά, πενταπλάσια ποσότητα ασβεστίου. Επίσης έχει τη διπλάσια ποσότητα σιδήρου σε σχέση με το σπανάκι. Μάλιστα. Και το άλλο πολύ βασικό, έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα φωσφόρου σε σχέση με τα ψάρια. Οπότε ενώ έχουμε ταυτοποιήσει κάποια συγκεκριμένα μέταλλα με συγκεκριμένες τροφές, το σουσάμι μπορεί να τα προσφέρει σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά που ήδη ξέρουμε. Που είναι συγκλονιστικές μεγάλες διαφορές. Πολύ σημαντικό. Γενικότερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τους ξηρούς καρπούς, μιας και αναφέρθηκες τώρα και στο σουσάμι. Οι σπόροι και οι ξηροί καρποί, γενικά οι σπόροι και οι ξηροί καρποί, είναι πάρα πολύ θρεπτικές τροφές. Mm-hmm. Το κακό τους είναι ότι είναι υπερθερμιδογόνες, δηλαδή όταν έχουν περίπου 500 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, αυτό σημαίνει ότι τις κατατάσσουμε σε στροφές που θέλουν μέτρο. Okay. Πόση ποσότητα δηλαδή πρέπει να τρώμε? Μία μερίδα 10 με 15 τεμάχια περίπου ξηρό καρπών είναι μια πάρα πολύ καλή μερίδα, έτσι ώστε να πάρουμε τα απαραίτητα που θέλουμε τους ξηρούς καρπούς, αλλά να μην ξεφεύγουμε ιδιαίτερα θερμιδικά. Προκαλούν πολύ καλό κορεσμό, δηλαδή βοηθάνε πάρα πολύ στον έλεγχο της πείνας. Και οι μόνοι ξηροί καρποί που θέλουν ένα παραπάνω έλεγχο είναι οι ξηροί καρποί που έρχονται από την Λατινική Αμερική, όπως είναι τα μακαντέμια ή τα πεκάν. Ή τα Brazilian Nuts, είναι οι τρεις κύριοι καρποί από τη Λατινική Αμερική, γιατί έχουν σελήνιο μέσα, το οποίο πρέπει να το παίρνουμε σε ορισμένη ποσότητα. Οπότε σε αυτούς τους ξηρούς καρπούς πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το μέτρο. Τι δεν παίρνουμε. Σελήνιο. Το σελήνιο είναι ένα πολύ καλό μέταλλο για τον οργανισμό. Βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία του θυροειδή και όχι μόνο. Mm-hmm. Αλλά όταν φτάσει πάρα πολύ υψηλές ποσότητες, μετά μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Mm-hmm. Οπότε το τρώμε απλά με μέτρο. Είναι οι μόνοι ξηροί καρποί που πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν τους καταναλώνουμε περιόριστα. Δηλαδή, αν φάμε 20 αμύγδαλα παραπάνω, δεν έγινε κάτι. Πήραμε παραπάνω θερμίδες. Mm-hmm. Αν φάμε όμως παραπάνω Brazilian nuts, έχουμε πρόβλημα αθρηστικά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, κατηγορίες που δεν πρέπει να τρώνε ξηρούς καρπούς και ιδιαίτερα το μελεκούνε? Γενικά, όσο πιο μικρό είναι το σποράκι, όπως για παράδειγμα είναι το σουσάμι, θα πρέπει να αποφεύγεται με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το έντερο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν διαταραχές εντέρου, όπως έχουν κάποια σύνδρομα όπως είναι το Crohn ή όπως έχουν ελκώδες κολίτιδες ή αν έχουν ανοιχτές πληγές στο έντερό τους, επειδή γενικά οι καρποί και τα σπόρια είναι αρκετά δύσπεπτα και μένουν άπεπτα μέχρι το έντερο, mm-hmm. εκεί λοιπόν μπορεί να πηγαίνουν και να τρυπώνουν σε εισαγωγικά σε πληγές και να δημιουργούν έξτρα πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι η μόνη μερίδα ανθρώπων, και εννοείται οι άνθρωποι που έχουν και αλλεργίες, καλό είναι να μην καταναλώνουν ξηρούς καρπούς. Πριν έκανα μια συνταγή με ένα καινούριο προϊόν, mm-hmm. το αρσενικό νάξου. Πολύ και το πανάρισα με λευκό σουσάμι και μαύρο κούκι.
Είναι καλό συνδυασμό, πιστεύει? Είναι πολύ καλό συνδυασμό. Γενικά τα λιπαρά μαζί με τι πρωτενε είναι ένα. Παντρεύονται σε πάρα πολύ ωραίο βαθμό μεταξύ του. Τα λιπαρά δίνουν όλα τα απαραίτητα, αυτά που είπαμε, τα ωμέγα που χρειάζεται ο οργανισμό, κυρίω τα ωμέγα 6 λιπαρά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για το σώμα. Mm-hmm. Βοηθάνε πάρα πολύ την άμυνα του οργανισμού και το νευρικό σύστημα. Ενώ το τυράκι τη Νάξου, ιδίω το συγκεκριμένο, έχει πάρα πολύ ψηλή ποσότητα πρωτενη. Οπότε ο συνδυασμό δημιουργεί και πάρα πολύ καλό κορεσμό στον οργανισμό. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να συστήσω οπωσδήποτε είναι στο κομμάτι του μελιού, που υπάρχει, πολλοί γονεί το ξέρουν και πάρα πολλοί γονεί δεν το ξέρουν. Το μελεκούνι σαν τροφή είναι καλό να μην καταναλώνεται από παιδάκια κάτω από ενός χρονών. Α, μάλιστα. Γιατί το μελάκι από μόνο του μέσα, ιδίως το μέλι όσο καθαρό και να είναι, από μόνο του έχει κάποιους σπόρους κάποιων βακτηρίων του Clostridium, mm-hmm. οι οποίοι το έντερο του μωρού δεν μπορεί να τους δεχτεί και δημιουργούν μια πολύ σοβαρή νόσο για τα παιδιά που λέγεται αλαντίαση. Οπότε όσοι γονείς μας βλέπουν, είναι πολύ καλό να το συστήνουν το μελεκούνι σαν τέλειο σνακ για το σχολείο για τα παιδιά τους μετά την αθλητική τους δραστηριότητα, αλλά όχι πριν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, εντάξει, αυτή την πληροφορία τώρα που έδωσε την ξέρω κι εγώ, γιατί η κόρη μου είναι 18 μηνών mm-hmm. και η αλήθεια είναι ότι τώρα δηλαδή άρχισα να της δίνω μέλι. Μελάκι. Ναι. Mm-hmm. Και γενικότερα, εντάξει, αποφεύγω και γενικότερα ζάχαρη. Και τη ζάχαρη και όλα τα γλυκά. Ακόμα δεν ξέρει τι γεύση μπορεί να δώσει. Και κάποιες σταφίδες, ίσως τέτοιους ξηρούς καρπούς της δίνω. Η αλήθεια μόνο. Είναι, επειδή τα παιδιά όσο πιο αργά φάνε ζάχαρη, τόσο το καλύτερο. Το μέλι είναι μια πολύ καλή πηγή υδατάνθρακα. Δηλαδή, ο οργανισμός μπορεί να αντικαταστήσει την ενέργεια που έχει χάσει πάρα πολύ άμεσα. Άρα, μετά από κάποια αθλητική δραστηριότητα, μετά από κούραση, μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι θα επανέλθουν πολύ γρήγορα τα επίπεδα ενέργειάς μας. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό ζάχαρη. Δηλαδή, στον οργανισμό μας, στο τέλος, διασπάται σε μόρια γλυκόζης που κάνουν ζημιά. Οπότε και το μέλι, και αυτό με μέτρο θα πρέπει να Μάλιστα. χρησιμοποιείτε. Φημιζόμαστε για τα ωραία μας προϊόντα. Και για τα ωραία μας νησιά. Και για τα νησιά, βέβαια, και για τη μακροζωία που προσφέρουν κάποια από αυτά τα προϊόντα. Η αλήθεια είναι, εγώ έχω την χαρά να προέρχομαι από τρία διαφορετικά νησιά. Έχουμε πιάσει τα Εφτάνησα Λευκάδα, το Βόρειο Αιγαίο από τον Άγιο Ευστράτιο και το Νότιο Αιγαίο από τη Ρόδο. Μία θάλασσα, είσαι. Ναι, ναι, πραγματικά. τα προϊόντα τα οποία τρέφονται οι ντόπιοι είναι αυτό που και τους κάνει να έχουν άλλη διάθεση, άλλη υγεία, άλλη ενέργεια και πολύ καλύτερα γυρατιά. Δεν είναι τυχαίο που στα νησιά μας, εμείς έχουμε πολύ ακουστά την Ικαρία, αλλά εκεί συμβάλλει πάρα πολύ και το κομμάτι των χαλαρών ρυθμών που έχει το νησί. Ναι, αλλά, ναι γι' αυτό. Αλλά και τα υπόλοιπα μας νησιά έχουν άλλη ποιότητα οι άνθρωποι και η διατροφή τους είναι πολύ πιο ποιοτική από τη διατροφή δυστυχώς που κάνουμε στις πόλεις. Βασίζεται στα πο προϊόντα, δηλαδή εμείς εδώ διαφημίζουμε τα πο προϊόντα, αλλά στην πραγματικότητα η διατροφή των νησιών είναι πο προϊόντα μόνο. Μάλιστα. Δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν στο τραπέζι τους ό,τι βγάζει κυρίως η γη τους. Αυτομάτως λοιπόν αυτά τα κάνει τη διατροφή να είναι φρέσκια, να είναι κατευθείαν από τη γη τους, άρα με άλλες βιταμίνες, με άλλα μέταλλα, με άλλα χνοστοιχεία. Και αυτό που λέω πάντα είναι ένας λαός του ταιριάζουν στο DNA τους τροφές που υπάρχουν σε βάθος χρόνου στην ιστορία του. Εάν λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει μάθει να τρώει σουσάμι 400-500 χρόνια, αυτό γίνεται αυτομάτως συμβατό μετά από όλα αυτά τα χρόνια με το DNA του. Οι ξένες τροφές αυτομάτως δεν είναι και συμβατές με τον άνθρωπο του σήμερα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να διαλέγουμε και προϊόντα που έχει ο τόπος μας, γιατί με αυτά μεγαλώσαν οι προπαπούδες μας, οι παππούδες μας, εμείς και εύχομαι και τα παιδιά μας. Και αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας μπορεί να απορροφάει πολύ καλύτερα τα θρεπτικά τα οποία μας δίνουν. Πόσο σπουδαίες πληροφορίες μας έδωσες για ακόμα μια φορά, Εμμανουέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές που ήταν κοντά μας και είδαν όλες αυτές τις ωραίες συνταγές που κάναμε με τα μαγικά αυτά προϊόντα pop. Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή με περισσότερα από προϊόντα. Σας χαιρετώ. Yeah.